μουσική παράσταση διαφορετική, με αποδέκτες στο κοινό του Ηρακλείου, όσους διαθέτουν ακοή αλλά και εκείνους που αντιλαμβάνονται και επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο. Όλα ξεκίνησαν από το πώς οι άλλοι νιώθουν τη μουσική και τι νομίζουν οι άλλοι για αυτό που είσαι. Επειδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις και να βελτιώσεις εσύ αυτό που νομίζεις ότι είσαι, ξεκινήσαμε να δούμε πώς αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούνε και αυτοί που δεν ακούνε. Η παράσταση που φιλοξενήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων στην είσοδο του Κηποθεάτρου Μάνος Χατζηδάκης αποδόθηκε στη νοηματική γλώσσα. Οι μη έχοντες ακοή ένιωσαν τη μουσική, νιώθοντας τα ντεσιμπέλ που περνούσαν μέσα από μπαλόνια, τα οποία ακουμπούσαν πότε στο στήθος και πότε στο αυτί. Που ακόμα και αν δεν γνωρίζεις νοηματική, αρχίζεις να καταλαβαίνεις. Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και είπαμε πώς θα ήταν εάν είχαμε τον Χρήστο και αυτός που σαν τον Χρήστο είναι διαφορετικά ικανή δίπλα μας. Πάρεις αρκετές αποδείξεις ότι οι κοφοί μπορούν να ασχοληθούν με το χορό, με το θέατρο, υπάρχουν ηθοποιοί, αρχίζει και να αναπτύσσεται όλο αυτό. Τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα ότι μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Στόχος των συντελεστών της μοναδικής αυτής παράστασης η συμπερίληψη, η αποδοχή και η συνύπαρξη όλων ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητά του. Χρειάζεται μια γέφυρα ανάμεσα στους κοφούς και στους ακούοντες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ένταξης, να καταλαβαίνουν τους κοφούς και οι ακούοντες να καταλαβαίνουν τους κοφούς και οι κοφοί τους ακούοντες. Και οι δύο να συνεργάζονται μια χαρά στο τέλος.